Φίλες και φίλοι, πολίτες της Ρόδου, αλλά και άλλων νησιών εδώ, της Δωδεκανήσου κυρίως, αλλά και πολίτες των Κυκλάδων, όλου του Νότιου Αιγαίου που σήμερα μας παρακολουθείτε, θέλω να εκφράσω την χαρά μου, την ευγνωμοσύνη μου, διότι είχα την τύχη αυτές τις μέρες να βρεθώ μέσα σε μια εβδομάδα δύο φορές στα Δωδεκάνησα. Είχα την τύχη να περάσω τις διακοπές του Πάσχα στην Τήλο και σήμερα να βρεθώ στο Καστελόριζο και στη Ρώ και άρα είμαι χορτασμένος από την φιλοξενία, από την καλοσύνη, από την ομορφιά αυτού του τόπου και των ανθρώπων του. Ήρθα όμως εδώ στα πλαίσια ενός πολύ σημαντικού θεσμού που πιστεύω ότι έχει αρχίσει να παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα. Ενός θεσμού σύνθεσης απόψεων ανθρώπων και φορέων που δεν είναι κατά ανάγκη στην ίδια αντίληψη κάθε άλλο, όμως βρίσκονται εξ ανάγκης σε κοινές θέσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, τις προκλήσεις της νέας εποχής σε ό,τι αφορά τον τόπο τους. Και αυτός είναι ο θεσμός των περιφερειακών συνεδρίων που όταν τον ξεκινήσαμε, είχα, αν θυμάστε, προσκαλέσει τους περιφερειάρχες στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάποιοι θεωρήσαν ότι θα είναι ένας θεσμός επικοινωνιακού, όχι ένας θεσμός, μια παράσταση επικοινωνιακού χαρακτήρα. Όμως η ίδια η ζωή δείχνει ότι είναι μια ανάγκη. Ανάγκη συνεννόησης, ανάγκη συνεργασίας, αντιπαράθεσης. Γιατί είναι, αν θέλετε, πλούτος της δημοκρατίας και διαφορετικές απόψεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας, από κοινού προσπάθειας να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Και θέλω να πω ότι, αν θέλετε, η μεγάλη καινοτομία αυτής της προσπάθειας, αν εξαιρέσουμε το σκέλος της συνεννόησης, που δεν είναι καθόλου αυτονόητο στον τόπο μας, η μεγάλη καινοτομία είναι ότι ξεκινάμε να σχεδιάζουμε το αναπτυξιακό μοντέλο, ξεκινάμε να οργανώνουμε τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μας, όχι από το κέντρο, αλλά από τις περιφέρειες. Όχι σε κλειστές πόρτες σε κάποια υπουργικά γραφεία, αλλά από τις περιφέρειες σε επαφή άμεση διαδραστική με τους τοπικούς φορείς, τους ίδιους τους πολίτες που έρχονται να καταθέσουν τις απόψεις, τις θέσεις, τις προτάσεις τους. Και όταν με το καλό θα είμαστε σε θέση να έχουμε ολοκληρώσει σε όλες τις περιφέρειες αυτό το κατά τόπους, κατά περιφέρεια σχεδιασμό, να έχουμε δηλαδή τους περιφερειακούς σχεδιασμούς για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των διαφορετικών της κάθε περιφέρειας, τότε θα μπορέσουμε ψηφίδα-ψηφίδα να συνθέσουμε το puzzle και να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα ρεαλιστικό, αισιόδοξο, φιλόδοξο, εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Φίλες και φίλοι, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η ολοκλήρωση σιγά σιγά αυτού του κύκλου των συνεδρίων μας γεμίζει με σημαντικές εμπειρίες, γνώση, αλλά κυρίως θα έλεγα με αυτή την σημαντική εμπειρία μιας άλλης κουλτούρας, συνεννόησης και συναντήληψης. Και με αυτή την έννοια θα ήθελα και εδώ να ευχαριστήσω τοπικούς φορείς που σήμερα μας φιλοξενούν, το Δήμο της Ρόδου, αλλά και την περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου και βεβαίως να ευχαριστήσω όλους εσάς που λάβατε μέρος σε έναν ουσιαστικό γόνιμο διάλογο. Η ολοκλήρωση όμως, αν θέλετε, αυτού του κύκλου που θα μας οδηγήσει στην ανάγκη να προχωρήσουμε σε ένα στάδιο πιο αυξημένων απαιτήσεων, διότι αν θέλετε, ίσως είναι και το πιο εύκολο να εξαγγείλεις ένα σχεδιασμό. Το πιο δύσκολο είναι να υλοποιήσεις αυτό το σχεδιασμό και εκεί θα κρυθούμε όλοι μας. Και ήδη έχουμε συγκροτήσει μια δομή για να παρακολουθούμε μέρα τη μέρα την υλοποίηση όλων όσων εξαγγείλαμε μέχρι σήμερα στα 12 προηγούμενα περιφερειακά συνέδρια
και παρότι βρισκόμαστε ακόμα εν εξελίξει στη διαδικασία των συνεδρίων, ήδη έχει υλοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος όλων όσων έχουμε εξαγγείλει. Θα βρεθούμε λοιπόν ξανά σε κάθε περιφέρεια μαζί με τους υπουργούς για να εξετάσουμε την πορεία υλοποίησης όλων όσων έχουμε συμφωνήσει. Όπως μας είπε ο Περιφερειάρχης στην τοπική διάλεκτο, το follow-up. Να έρθουμε λοιπόν σε επαφή ξανά για να δούμε αν όλα όσα είπαμε υλοποιούνται. Έλεγα όμως ότι η ολοκλήρωση αυτού του πρώτου και σημαντικού κύκλου, η θεσμοθέτηση, αν θέλετε, αυτής της διαδικασίας διαλόγου και συναπόφασης με τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς, συμπίπτει με μια μεγάλη τομή για τον τόπο, μια μεγάλη καμπή για τον τόπο. Μια αλλαγή σελίδας για τη χώρα. Μετά από μια πολύ μακρά περίοδο επιτροπίας και σκληρών δημοσιονομικών περιορισμών και με το τεράστιο βάρος των δύο πρώτων προγραμμάτων που αντί να οδηγήσουν σε έξοδο από την κρίση κατέστρεψαν το 25% το 25% του ΑΕΠ, το 25% του παραγόμενου πλούτου της οικονομίας μας και μεθόδευσαν τη λαϊλασία του κοινωνικού κράτους και οδήγησαν και στην απελπισία ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Με το βάρος λοιπόν αυτό και με ιονούς δύσκολους, διότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το διάστημα όχι μόνο την κρίση, αλλά και άλλες κρίσεις και προκλήσεις που βρήκαμε μπροστά μας, όπως την προσφυγική και άλλες σημαντικές προκλήσεις. Εν τούτης, η μεγάλη καμπή, η μεγάλη αλλαγή είναι ότι αυτή η περιπέτεια ευτυχώς για τη χώρα τελειώνει. Και ξέρετε κάτι, αυτό δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Και άλλες φορές το ακούσατε αυτό, δεν συνέβη όμως. Από τότε, πριν από 8 χρόνια που Έλληνας Πρωθυπουργός καναπήγε στο Καστελόριζο για να ανακοινώσει εν χορδής και οργάνης το ασφαλές λιμάνι, που δεν ήταν ασφαλές όπως αποδείχθηκε, είχε πολύ μεγάλες τρικυμίες, ακούγαμε ότι τελειώνουμε. Το πρόγραμμα αυτό θα διαρκέσει λίγους μήνες, θα βγούμε. Τα ίδια και τη δεύτερη φορά. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχουν περιθώρια, γιατί εδώ κρινόμαστε όλοι, και το μεγάλο ευτύχημα για τον τόπο είναι ότι τούτη τη φορά, εκεί που άλλοι απέτυχαν, φαίνεται ότι εμείς πετυχαίνουμε. Και αυτό δεν είναι επιτυχία της κυβέρνησης, είναι επιτυχία της χώρας. Και θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η εκχώρηση κυριαρχίας σε ό,τι αφορά τον οικονομικό σχεδιασμό τελειώνει οριστικά με την ολοκλήρωση και της τέταρτης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος σε μερικούς μήνες από σήμερα, σε μερικές μέρες από σήμερα. Και τα πράγματα, όσο και αν κάποιους μπορεί αυτό να τους ενοχλεί ή να μην τους αρέσει, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Οδεύουμε σε μία καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Σε μία έξοδο δηλαδή, χωρίς πιστολιπτική γραμμή, χωρίς πιστολιπτική γραμμή στήριξης και χωρίς, αυτό είναι το κυριότερο, νέες βαριές δεσμεύσεις για τη χώρα και το λαό, όπως κάποιοι προεξοφλούσαν ότι θα συμβεί και δεν το έκρυβαν μάλιστα με συνεχείς τους δηλώσεις, όχι χρόνια πριν, λίγους μήνες, λίγες μέρες πριν. Και νομίζω ότι αυτοί οι κάποιοι ενδεχομένως να στεναχωριούνται λίγο με αυτή την εξέλιξη. Όχι γιατί πραγματικά πιστεύω, ενδεχομένως κάποιοι και να το πιστεύω, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά γι' αυτό. Ενδεχομένως κάποιοι να πιστεύουν ότι αυτή η χώρα πρέπει να είναι διαρκώς υπό το καθεστώς της αιρεσιμότητας και της σκληρής επιτροπής. Αλλά πιστεύω ότι περισσότεροι από αυτούς δεν επέμεναν στο να προεξοφλούν ότι θα οδηγηθούμε σε μια πιστολιπτική γραμμή διότι τη θεωρούν αποτελεσματικότερη.
αλλά γιατί ίσως να την χρειαζόντουσαν ώστε να μπορούν να φωνάζουν ότι η χώρα δεν βγαίνει από την κρίση, ότι η χώρα δεν μπορεί να ανασάνει, ότι η χώρα δεν μπορεί να ανακάμψει, ότι κανείς δεν μπορεί να πετύχει εκεί όπου αυτή παταγωδώς απαιτεί. Αλλά ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αυτοί που στεναχωριούνται δεν είναι η πρώτη φορά αυτά τα χρόνια που διαψεύδονται. Είναι οι ίδιοι, σας το θυμίζω, που το 2015 προεξοφλούσαν ότι θα γυρίσουμε στη δραχμή. Είναι οι ίδιοι που το 2016 προεξοφλούσαν ότι δεν θα κλείσουν οι δύο πρώτες αξιολογήσεις και θα καταρρεύσει η οικονομία. Είναι οι ίδιοι που το 2017 προεξοφλούσαν ότι θα ενεργοποιηθεί ο λεγόμενος κόφτης, ο περίφημος κόφτης, αν τον θυμάστε. Τον ξεχάσαμε ευτυχώς όλοι και την εφαρμόστηκε ποτέ. Αυτοί οι ίδιοι λοιπόν δεν κουράζονται, φαίνεται διαρκώς, να προεξοφλούν αρνητικές εξελίξεις για τη χώρα και την ελληνική οικονομία. Έτσι λοιπόν και φέτος το 18 προεξόφλησαν ότι δεν θα υπάρξει καθαρή έξοδος από τα μνημόνια, αλλά πιστοληπτική γραμμή, δηλαδή σημαίνει αυτό νέο μνημόνιο, για να είμαστε συνεννοημένοι μεταξύ μας. Ευτυχώς όμως ατύχησαν. Ευτυχώς για τη χώρα, δυστυχώς για αυτούς, ατύχησαν σε όλες τους τις αρνητικές προβλέψεις. Παρ' όλα αυτά επιμένουν, παρ' όλα αυτά δεν κουράζονται, αλλά νομίζω ότι κούρασαν τον κόσμο και το ακροατήριό τους. Δεν τους ακούει πια κανείς. Κι ας έχουν τη συντριπτική υπεροπλία μέσων επικοινωνίας για να αναπαράγει αυτές τις κασανδρικές προβλέψεις. Βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δεν έχει το δικό τους χαβά, ανεξάρτητα από το σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκει, ποια είναι η ιδεολογική τοποθέτηση του καθενός και της καθεμιάς. Διότι αυτή η συντριπτική πλειοψηφία στην οποία αναφέρομαι όχι μόνο κουράστηκε την κρίνια και τη μιζέρια, αλλά ζητά από όλους μας, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και από όλους τους φορείς αυτού του τόπου, όχι μόνο από τα κόμματα και τους πολιτικούς, αλλά από όλους όσους έχουν δημόσιο λόγο και δημόσια αξιώματα, από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, από τους παραγωγικούς φορείς, ζητά να κοιτάξουμε επιτέλους με μεγαλύτερη αισιοδοξία τις δυνατότητες και τις προοπτικές που έχει αυτός ο τόπος. Ζητά να κουβεντιάσουμε για την ουσία της πολιτικής. Ζητά να σχεδιάσουμε με σύνεση το μέλλον της χώρας και να το σχεδιάσουμε σε πιο στέρεες βάσεις. Να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Γιατί αυτά τα λάθη ήταν που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Και να χτίσουμε το αύριο όχι με τα υλικά του χθες, αλλά αξιοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες που έχει αυτός ο τόπος, τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, το ανθρώπινο κεφάλαιο αυτού του τόπου, τις δυνατότητες κάθε τόπου και κάθε περιφέρειας ξεχωριστά, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί, και αυτό θα είναι μια εθνική επιτυχία, μια συλλογική επιτυχία, να ξαναβάλουμε τη χώρα σε ένα σταθερό μονοπάτι ανάπτυξης και ανάτασης. Και μετά θα έχουμε δεκάδες θέματα και πάρα πολύ χρόνο να τσακωνόμαστε, να διαφωνούμε, να αντιπαρατηθέμεθα. Δεν θα τελειώσει ποτέ η πολιτική διαμάχη. Αλλά όχι αυτή η διαμάχη να γίνεται διαρκώς στην πλάτη του ελληνικού λαού και του εθνικού συμφέροντος. Διότι η πορεία της χώρας έξω από αυτή την τραγική περιπέτεια στην οποία μπήκε το 2010 είναι μιας ύψιστης σημασίας, ένα ύψιστης σημασίας εθνικό θέμα για το οποίο όλοι μας πρέπει να βάλουμε πλάτη, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να τα καταφέρουμε. Δεν είναι ζήτημα μιας κυβέρνησης. Είναι ζήτημα της χώρας, είναι ζήτημα του λαού μας, που αξίζει αυτός ο λαός να τελειώσει αυτή η περιπέτεια, αξίζει καλύτερες μέρες και θα καταφέρουμε να το πετύχουμε τα έτσι καλύτερες μέρες. Σήμερα λοιπόν, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια σκληρά και πέτρινα,
Νομίζω το βλέπουμε όλοι μας. Δειλά-δειλά, όχι ίσως με μεγάλες ταχύτητες να συμφωνήσω, αλλά βλέπουμε ότι η οικονομία ξαναπατάει στα πόδια της. Και βλέπουμε ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, είναι σε θέση. Μετά από πολύ καιρό να διαμορφώσει αυτόνομα την δική της αναπτυξιακή πολιτική, να φτιάξουμε το δικό μας σχέδιο, βασισμένο στις δικές μας ανάγκες, για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, μετά από πολλά χρόνια, χωρίς τις υποδείξεις τρίτων. Αυτό που λέει και το σύνθημα εδώ, το δικό μας μέλλον στα δικά μας χέρια. Και μια αναπτυξιακή πολιτική προφανώς θα έχει κανόνες. Δεν λέει κανείς ότι δεν θα έχει κανόνες. Και όλοι γνωρίζουμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε ένα πλαίσιο. Βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το θέμα είναι αυτή η αναπτυξιακή πολιτική να σχεδιαστεί έτσι, ώστε όχι μόνο να φέρνει αριθμούς, ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά αυτή η ανάπτυξη, ανεξαρτήτως από το πόσο μεγάλη θα είναι, να κατανέμεται δίκαια στον πληθυσμό και δίκαια σε ό,τι αφορά τη γεωγραφία της χώρας. Και βεβαίως να είναι μια ανάπτυξη και μια αναπτυξιακή πολιτική που δεν θα δουλεύει μόνο για τους ισχυρούς, αλλά θα στηρίζει την πραγματική οικονομία, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους νέους και τις νέες με ένα και δύο πτυχία, με πολύ υψηλή εξειδίκευση, που δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης μετανάστευσαν μαζικά στο εξωτερικό. Μια αναπτυξιακή πολιτική που θα στηρίζει, αντί να υπονομεύει το κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, και θα διασφαλίζει μια δίκαιη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου, όπως συμβαίνει σε κάθε κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ότι ερχόμενος στο συνέδριο το περιφερειακό του Νοτίου Αιγαίου, σκεφτόμουν ότι είσαστε εξαιρετικά τυχεροί άνθρωποι, γιατί ζείτε σε μια γωνιά του πλανήτη μας που είναι ευλογημένη. Ίσως έναν από τους ομορφότερους τόπους στον πλανήτη, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Βεβαίως, αυτός ο τόπος, όπως έχει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, αυτά τα πανέμορφα τοπία, αυτή την πολύμορφη και υπέροχη πολιτισμική παράδοση, έχει και μεγάλες δυσκολίες. Γιατί η ιδιαιτερότητα αυτού του τόπου, αν θέλετε, πηγάζει από την ίδια τη γεωγραφία του. Στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου έχουμε τρία μνημεία που έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO σαν τόποι διεθνούς πολιτιστικής σημασίας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, διότι ο πολιτισμός είναι η βάση πάνω στην οποία θα επικοδομήσουμε, αν θέλετε, οποιοδήποτε μοντέλο και αναπτυξιακό μοντέλο. Αναφέρομαι στην αγαπητέ Δήμαρχε, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, αλλά και στη Δήλο, στην Πάτμο. Ακόμα υπάρχουν χιλιάδες άλλα μνημεία με τεράστιο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στην Αστική Ερμούπολη και την Άνω Χώρα της Ήρου, αλλά και το κάστρο της Νάξου, τους εκατοντάδες νησιωτικούς οικισμούς, τους αρχαιολογικούς τόπους. Είναι λοιπόν ένας τόπος όμορφος, ένας τόπος ιδιαίτερος, με πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά, αλλά είναι και ένας τόπος απαιτητικός. Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, εξαιτίας αυτής της σπάνιας γεωγραφικής ιδιομορφίας που ονομάζουμε νησιωτικότητα. Αυτά τα δεκάδες διάσπαρτα νησιά που για να υποστηριχθούν και να αναπτυχθούν χρειάζεται ιδιαίτερη δουλειά στις συγκοινωνίες, στις υποδομές, στα δίκτυα, σε κάθε τομέα της πολιτικής.
Επιπρόσθετα όμως, αυτός ο τόπος θα έλεγα ότι δεν είναι ιδιαίτερος μόνο γεωγραφικά, μορφολογικά, αλλά είναι ιδιαίτερος και γεωπολιτικά. Καθώς βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι πολιτισμών, ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και ας μην ξεχνάμε ότι κάποια από τα νησιά της περιφέρειας βρέθηκαν και στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης που χτύπησε την πόρτα μας μετά την κρίση στη Συρία. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου χρειάζονται σήμερα ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια, στήριξη και υποστήριξη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, άμεσα, μέσα από νομοθετική πρωτοβουλία που είναι ήδη έτοιμη, πρόκειται να προχωρήσουμε στην υλοποίηση μιας δέσμευσής μας που εγώ, παρά τα όσα είπε ο αγαπητός μου φίλος ο Περιφερειάρχης, θα πω ότι είναι και εμβληματικού χαρακτήρα και ιστορικού χαρακτήρα, διότι αποτελεί την υλοποίηση ενός αιτήματος δεκαετιών για τους πολίτες του Νοτιού Αιγαίου. Και αναφέρομαι στο λεγόμενο μεταφορικό εισόδημα. Και αγαπητέ Δήμαρχε, ξέρεις, επειδή άκουσα την παρατήρησή σου, αν ήμουν στη θέση σου και άρα σχετικά και αγαπητέ Περιφερειάρχη, μπερδεύτηκα, ο Περιφερειάρχης έκανε την παρατήρηση. Επειδή λοιπόν άκουσα αυτή την παρατήρηση και αν ήμουν στη θέση σου σχετικά εκ του ασφαλούς, δηλαδή με την έννοια ότι η γενική κυβέρνηση έχει την ευθύνη της φορολογίας ακόμα, ίσως δυστυχώς, αλλά ακόμα στον τόπο, δεν θα έλεγα αυτό που είπες. Δεν θα έλεγα καταργήστε το μεταφορικό ισοδύναμο. Θα έλεγα προχωρήστε σε αυτή την τομή, τη μεγάλη τομή, την εμβληματική τομή, και όταν βγούμε από τα μνημόνια, φέρτε. Και το καθεστώ στην παιδιά. Αλλά εσύ μας έκανε να διαλέξουμε ένα από τα δύο. Και το λέω αυτό, αγαπητοί φίλοι. Το λέω αυτό διότι όλοι γνωρίζουμε σε αυτόν τον τόπο ότι δεν ήταν επιλογή μας η φορολογική εξίσωση στο ΦΠΑ. Σας θυμίζω, για όσους δεν θυμούνται, ήταν και παραμένει μία από τις βασικές αιμονές κάποιων εκ των θεσμών, την ιδέα όμως τους την έδωσαν κάποιοι από τη χώρα. Σας θυμίζω ότι ήταν μία από τις βασικές δεσμεύσεις, το mail Χαρδούβελ το περιβόητο, η αύξηση του ΦΠΑ στο Νότιο Αιγαίο. Για να συνεννοούμαστε και για να μην ξεχνάμε τα βασικά. Όμως ανεξάρτητα από αυτό, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να συσχετίσουμε τη συζήτηση που κάνουμε τώρα για το μεταφορικό ισοδύναμο με τη φορολογική πολιτική. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για ένα αίτημα πολλών δεκαετιών, αίτημα των πολιτών, των νησιωτών μας, και είναι ένα αίτημα δίκαιο, πάνω στο οποίο, αν το δουλέψουμε σωστά, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα πιο δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο. Και αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, γίνεται τώρα δυνατό, παρά το γεγονός ότι ακόμα βρισκόμαστε σε καιρούς σοβαρών δημοσιονομικών δεσμεύσεων, γιατί στο κέντρο της λογικής μας βρίσκεται πάντοτε αυτό το ζητούμενο της κοινωνικής δικαιοσύνης στη δημιουργία των αναπτυξιακών προϋποθέσεων για ολόκληρη την κοινωνία. Έτσι ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα με το που κατοικούν, ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες μετακίνησης. Η εφαρμογή λοιπόν του μεταφορικού ισοδυνάμου, τι προσπαθεί να πετύχει? Προσπαθεί να εναρμονίσει το κόστος μετακίνησης των νησιωτών, των επιβατών,
αλλά και των εμπορευμάτων από και προς τα νησιά σε σχέση με το κόστος των κερσαίων μετακινήσεων. Και έτσι, Άρη, μία πάγια αδικία ανάμεσα σε αυτούς που μένουν, που κατοικούν σε μια νησιωτική περιοχή και σε αυτούς που κατοικούν στην υπηρετική χώρα. Διότι εγώ, για παράδειγμα, για να μετακινηθώ από την Αθήνα που μένω και να πάω σε μια απόσταση ίσως, σε μια ίση χιλιομετρικά απόσταση, για παράδειγμα, να πάω στην Ήπειρο, από εκεί κατάγομαι, ένα ορεινό χωριό, και εκεί, να ξέρετε, και εκεί υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα που δεν είναι μόνο η Αθήνα, όπου εκεί δεν είχαν ποτέ ειδικό φορολογικό καθεστώς στο ΦΠΑ, και είναι μια από τις φτωχότερες περιφέρειες της χώρας. Αλλά είχαν την ευκολία πάντοτε, όχι της ατομικής μετακίνησης, αλλά και της μετακίνησης των εμπορευμάτων. Διότι και γρήγορα μπορούσαν να μετακινηθούν και φθηνά. Εδώ λοιπόν, για να άρουμε αυτή την δομική αντίθεση και αδικία για τον νησιωτικό χώρο, πρέπει να προχωρήσουμε στη θέσπιση ενός μοντέλου που θα εξισώνει το κόστος, τον χρόνο δεν είναι εύκολο να εξισώσει, το κόστος, και γιατί όχι, σιγά σιγά να πάμε και σε ένα μοντέλο που θα πυκνώνει τις γραμμές μετακίνησης της ακτοπλοείας, ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα εύκολης μετακίνησης από και προς το κέντρο, προς τα νησιά μας. Αυτή λοιπόν είναι η βασική ιδέα. Το κόστος αυτό θα επιδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κανόνες σύμβατους για τις κρατικές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που σας λέω δεν είναι κάτι απλό και εύκολο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχαν σκεφτεί και παλιότερα να προχωρήσουν σε αυτή την επιλογή. Αλλά δυστυχώς είχαν και εμείς είχαμε, και είναι σημαντικό το ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε σημαντικά εμπόδια και δυσκολίες από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους κανόνες ανταγωνισμού. Η πιλωτική εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου πρόκειται να ξεκινήσει την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, σε λίγους μήνες από σήμερα. Και θα ξεκινήσει σε πρώτη φάση πιλωτικά για μια σειρά από νησιά, ανάμεσά τους σχεδόν όλα του Ανατολικού Αιγαίου. Εδώ στα Δωδεκάνησα είναι Κος, η Πάτμος, η Αστυπάλαια, η Κάλυμνος, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Λέρος, η Νήσιρος, η Σύμη, η Πύλος, το Καστελόριζο φυσικά, αλλά και μια σειρά από μικρότερα νησιά και και οι μικρές Κυκλάδες, σε πρώτη φάση πιλωτικά. Η χρηματοδότηση όμως για το 2018 έχουμε φροντίσει να ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά για το 19 τουλάχιστον στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν το 19, από 1η-1η του 19, αυτός ο σχεδιασμός που θα ξεκινήσει από 1η Ιουλίου πιλωτικά σε αυτά τα πρώτα νησιά, θα επεκταθεί στο σύνολο της νησιωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των Ιόνιων νήσων, εξαιρουμένης βεβαίως της Κρήτης. Το μέτρο αυτό, εκτός από οικονομικά και κοινωνικά μεγέθη, λαμβάνει υπόψη το δίχτυ της ισιωτικότητας, ο οποίος αθροίζει διάφορους παράγοντες, όπως ο βαθμός απομόνωσης, η απόσταση από υπηρετικούς λιμένες, οι νησιωτικά διοικητικά κέντρα, οι υποδομές παιδείας και υγείας και άλλοι δείκτες που έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Για τους κατοίκους των νησιών θα δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία και τα ταξίδια τους και θα πιστώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στα ταξίδια τους και στο μεταφορικό ισοδύναμο του τόπου που διαμένουν στον τραπεζικό του λογαριασμό, αυτόματο. Ενώ για τις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα εισάγονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τα δεδομένα μεταφοράς των εμπορευμάτων και θα επιδοτείται η διαφορά κόστους ανάμεσα στη θαλάσσια και στη χερσαία μεταφορά. Έτσι λοιπόν το μέτρο θα καλύψει
τις περισσότερες, αν όχι όλες τις μετακινήσεις των κατοίκων των απομονωμένων νησιών μας και ευελπιστούμε ότι θα δώσει μια όθηση στις επιχειρήσεις που αγωνιούν να επιβιώσουν όχι μόνο απέναντι στον ανταγωνισμό, αλλά και απέναντι στην απομόνωση. Παράλληλα, εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για τη θεσμική στήριξη της νησιωτικότητας, διερευνώντας την προοπτική να επεκταθεί η ρήτρα νησιωτικότητας σε όλα τα νομοσχέδια που κατατίθενται στην Ελληνική Βουλή, ανοίγοντας τη συζήτηση επίσης και για ειδική αναφορά στις νησιωτικές πολιτικές στο Σύνταγμα, όπως θα διαμορφωθεί στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που θα ξεκινήσει από την, με την διαδικασία την προβλεπόμενη κοινοβουλευτικά από το ερχόμενο φθινόπωρο. Ο στόχος μας είναι αυτές οι θετικές εξαιρέσεις που θέλουμε να θεσπίσουμε για τους νησιώτες μας να έχουν μόνιμη εφαρμογή και όχι ευκαιριακή. Ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να κατοχυρωθεί η ρήτρα νησιωτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρξουν ολοκληρωμένες θεσμικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις, να τεθούν πιο σαφή κριτήρια νησιωτικότητας στην κατανομή των πόρων, αλλά και ένας ξεχωριστός πυλώνας χρηματοδότησης για την διαχείρισή της. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σας πω ότι η χώρα μας διεκδικεί ενεργά τη δημιουργία ενός Ταμείου Νησιωτικής Συνοχής και Ανάπτυξης για την περίοδο 21-27. Μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει να υπάρξει παραδοχή ότι στα νησιά δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι κοινοί κανόνες με την ίδια μέθοδο όπως στις υπηρετικές περιοχές. Αλλά κυρίως έχουμε διασφαλίσει τη δέσμευση για ένα πρόγραμμα καινοτόμων δράσεων στα νησιά. Παράλληλα, προχωρούν και άλλες θεσμικές παρεμβάσεις όπως η ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής, για την οποία απομένει η υπογραφή του σχετικού προεδρικού διατάγματος, η ίδρυση, μιας και βλέπω εδώ και τον Παναγιώτη τον Κουρουπλή, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο, την οποία εξαγγείλαμε όταν πήγαμε μαζί, για την οποία η σχετική τροπολογία έχει συνταχθεί ήδη και είναι έτοιμη προς κατάθεση. Θα ήθελα όμως εδώ, φίλες και φίλοι, να μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική αναφορά στην ακτοπλοεία. Γιατί πιστεύω πραγματικά ότι μαζί με το ισοδύναμο, η ακτοπλοεία, δηλαδή η δυνατότητα επαρκούς διασυνδεσιμότητας των νησιών μας, είναι κρίσιμο θέμα, κρίσιμο μέγεθος. Ήδη μια ομάδα εργασίας εξετάζει την αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και τις αναγκαίες αλλαγές στον νόμο που ισχύει από το 2001. Οι προτάσεις της θα κατατεθούν σύντομα και θα τεθούν σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Ήδη, στον νόμο του Υπουργείου Ναυτιλίας για τις προγραμματικές συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δώσαμε τη δυνατότητα στους Δήμους έως 5.000 κατοίκων, καθώς και στις μικρές δημοτικές ενότητες, να μπορούν να πάρουν στα χέρια τους την ακτοπλοϊκή σύνδεση του τόπου τους και να μην εξαρτώνται από τις επιχειρηματικές διαθέσεις και επιδιώξεις. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνω μια αναφορά. Μια αναφορά σε μια ξεχωριστή προσωπικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν είναι πια μαζί μας, αλλά έδωσε μια τέτοια μάχη. Ήταν ο Δήμαρχος της Στήλου. Ο Δήμαρχος της Στήλου, ο Αλβέρης, έδωσε αυτή τη μάχη. Μια μάχη που βεβαίως έδωσε πνοή στην Πύλο εκείνη την εποχή. Δυστυχώς, η κατάληξη δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, όμως πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε και κυβερνώντες και τοπική αυτοδιοίκηση ότι η δυνατότητα του κάθε νησιού ξεχωριστά να μπορεί να ορίζει την τύχη του
διότι η συγκοινωνία και μάλιστα όταν είναι στα χέρια μιας δημοτικής επιχείρησης, αυτό σημαίνει να ορίζει την τύχη του, είναι κρίσιμο μέγεθος για την ανάπτυξη ενός τόπου. Θέλω να φέρω ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ για τη δική μας αντίληψη. Για πολλά χρόνια το κόστος των άγωνων γραμμών βρισκόταν περίπου στα 46 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εμείς όταν αναλάβαμε το 2015, παρά τις δυσκολίες και όχι κατ' επίταση της Τρόικας, προσπαθήσαμε να εξορθολογήσουμε αυτό το σύστημα. Και κάναμε για πρώτη φορά διαγωνισμούς οι οποίοι ήταν αδιάβλητοι. Και το κόστος από 46 εκατομμύρια σήμερα κατέβηκε στα 10 εκατομμύρια. Και οι γραμμές όχι μόνο δεν περιορίστηκαν, αλλά πύκνωσαν σε πολλές περιπτώσεις. Ας βγάλει ο καθένας και η καθεμιά από εσάς τα συμπεράσματά της. Και με μέρος των χρημάτων αυτών που εξοικονομήθηκαν, το 2017 η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβαίνει σε διαγωνισμό για την προμήθεια 2 ελικοπτέρων παντός καιρού για πτήσεις μεταφοράς επιβατών από τα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων στη Ρόδο και στη Σύρο και τις αεροδιακομιδές που σώζουν ζωές σε πολίτες των κοινωνικών νησιών. Ήδη έχουν αναρτηθεί οι προδιαγραφές και προχωρά ο διαγωνισμός. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Όχι πάντα εύκολη, όχι χωρίς αντιξότητες, όχι χωρίς λάθη. Αλλά είναι μια προσπάθεια σύγκρουσης πολλές φορές, όχι μόνο με τα μεγάλα, αλλά και με τα μικρότερα συμφέροντα που μας κρατούν καθυλωμένους. Και ένα τελευταίο, πάνω στο θέμα αυτό, ο σχεδιασμός θα ολοκληρωθεί με την αδειοδότηση, επιτέλους την αδειοδότηση των υδατοδρομίων σε 25 νησιά του Νότιου Αιγαίου. Ήδη το σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών βρίσκεται η προεπεξεργασία και μέσα στο έτος θα γίνουν οι διαγωνισμοί για την υλοποίησή του. Στόχος μας είναι όλα τα νησιά, ανεξάρτητα από την τουριστική του κίνηση, να έχουν ένα υδατοδρόμιο. Γεγονός που θα συμβάλλει πολύμορφα στην τοπική οικονομία και ιδιαίτερα όμως στην τουριστική ανάπτυξη. Και μιας και μιλώ για τουριστική ανάπτυξη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολλά να πω για τις τεράστιες δυνατότητες του τουρισμού στον τόπο σας. Αυτό που θέλω να σημειώσω όμως είναι το εξής. Μια βιώσιμη στρατηγική στον τουρισμό οφείλει να κινείται πάνω σε ορισμένες βασικές αρχές. Πρώτον, οφείλει αυτή η βιώσιμη στρατηγική για τον τουρισμό να σέβεται αυτό που ονομάζουμε αρμονική συνύπαρξη των τουριστικών υποδομών με το φυσικό περιβάλλον. Δεύτερον, την οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης με τέτοιο τρόπο ώστε το όφελος να διαχέεται κατά το μέγιστο δυνατόν στην τοπική κοινωνία. Πρώτα και κύρια μέσα από τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας και ικανοποιητικά αμοιβόμενης εργασίας, αλλά και μέσα από την στενότερη σύνδεση του τουρισμού με τους άλλους παραγωγικούς τομείς του κάθε τόπου και κυρίως με αυτό που ονομάζουμε πρωτογενή παραγωγή. Κάτω από αυτό το πρίσμα οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε κατά τη γνώμη μας τον τουρισμό, που είναι βεβαίως μία από τις η βασική παραγωγική δραστηριότητα για την περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου. Μια παραγωγική δραστηριότητα με αποδόσεις οι οποίες διαρκώς βελτιώνονται. Είμαι ευτυχής να βλέπω και να ακούω ότι εδώ στη Ρόδο έχουν ξεκινήσει ήδη οι πτήσεις τσάρτερ από τον Μάρτιο. Το 2017 ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που κάναμε ρεκόρ, μεγάλα ρεκόρ, φέτος θα είναι η τρίτη συνεχόμενη. Το 2017 οι αφήξεις αυξήθηκαν
12%, οι διανυκτερεύσεις 16%, οι εισπράξεις 17%. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μας, η τάση αυτή όχι μόνο θα διατηρηθεί, αλλά φέτος θα ενισχυθεί. Οι αφήξεις επίσης κρουαζιέρας στα λιμάνια της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Ρόδου και της Πάτμου αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της ελληνικής κρουαζιέρας. Ακόμα πιο θετικό είναι το γεγονός ότι οι ανωδικές τάσεις στον τουρισμό συνδυάζονται πλέον με την αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα αυτό. Σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης βρίσκεται αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος αριθμός νέων ή υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων, 4 και 5 αστέρων. Πρόκειται περίπου για 108 ξενοδοχεία στα Δωδεκάνησα, για αρκετά επίσης στις Κυκλάδες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη Ρόδο και στην Κο, την τριετία 15-17, δημιουργήθηκαν 7.700 νέες κλίνες, τόσο μέσα από τη δημιουργία νέων μονάδων, όσο και από επενδύσεις επέκτασης σε υφιστάμενες μονάδες 4 και 5 αστέρων. Από τις 73 προτάσεις που έχουν υποβληθεί στον αναπτυξιακό νόμο στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, οι 66 αφορούν ξενοδοχειακές επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό κοντά στα 290 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων έχουν ενταχθεί στο Νότιο Αιγαίο 200, για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων έχουν ενταχθεί στο Νότιο Αιγαίο 234 δικαιούχοι, οι οποίοι επιδοτούνται συνολικά με 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Με την επικείμενη ένταξη 128 επιπλέον δικαιούχων, το συνολικό ποσό θα ξεπεράσει τα 21 εκατομμύρια. Ενώ επίσης τα ΕΣΠΑ είναι ανοιχτή η πρόσκληση των 120 εκατομμυρίων του ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Ίσως γι' αυτό και τα καλά λόγια στον κύριο Χαρίτση, κύριε Περιφερειάρχη. Αλλά δεν ξέρω, τόσα πολλά καλά λόγια που ακούω για τον κύριο Χαρίτση, θα αρχίσω να ανησυχώ, μήπως παρεκκλίνει προς τα δεξιά. Αλλά με διαβεβαιώσατε ότι είναι πολύ ΣΥΡΙΖΑ, οπότε μένω ήσυχος. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, έρχομαι στον τομέα των υποδομών. Και θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός κρίσιμος τομέας, ειδικά για τα νησιά μας. Ότι δυστυχώς η νησιωτική Ελλάδα, θα έλεγα στο σύνολό της, σχεδόν απουσίαζε από το πλάνο της αναπτυξιακής στρατηγικής υποδομών, δημόσιων κυρίως υποδομών, το πλάνο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η δική μας αντίληψη είναι διαφορετική. Έτσι, έργα υποδομών που για χρόνια ήταν στις εξαγγελίες και στις καλένδες έχουν δρομολογηθεί και σήμερα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται. Για παράδειγμα, η σύνδεση της πόλης της Ρόδου με το αεροδρόμιο, την λεγόμενη Μεσογειακή Χάραξη, θα έχει οριμάσει μέχρι το τέλος του χρόνου και θα δημοπρατηθεί το πρώτο δίμηνο του 2019. Η βελτίωση του οδικού δικτύου στη Σαντορίνη από το αεροδρόμιο στην Ή ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου φέτος το 18. Το έργο της επέκτασης του διαδρόμου στο αεροδρόμιο της Σύρου έχει δημοπρατηθεί και η κατασκευή του ξεκινά αμέσως με την υπογραφή της σύμβασης. Ακόμα μια μεγάλη σειρά από λιμενικά έργα στη Δονούσα, στους Λειψούς, στη Σκάλα της Πάτμου, στην Κο, που χτυπήθηκε και από τον σεισμό, στην Ίσυρο, στην Κίμωνο, στη Σαντορίνη, βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό διαδικασία δημοπράτησης. Τα έργα αυτά προωθούνται από το Υπουργείο Υποδομών, υποστηρίζοντας τους μικρούς νησιωτικούς δήμους που δεν διαθέτουν τεχνική δυνατότητα και επάρκεια τεχνικών υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών και για την κατασκευή των αναγκαίων αυτών έργων. Η χρηματοδότησή τους θα υλοποιηθεί από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ενώ στο στάδιο της μελέτης βρίσκονται άλλα δύο λιμενικά έργα σημαντικά, στους Λειψούς και στην Πάρο,
που θα δημοπρατηθούν και αυτά μέσα στο 2018. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υδραυλικά και περιβαλλοντικά έργα, στη φάση της μελέτης βρίσκονται η επιλογή τεχνικού συμβούλου για το φράγμα Κρητινία στη Ρόδο, το διαχειριστικό σχέδιο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η επέκταση του δικτύου ίδρευσης που συνδέεται με την απαλάτωση στην Κύθνο, η επεξεργασία για τα δίκτυα υγρών αποβλήτων στη Φολέγαδρο και στο βαθύ της Ύφνου, η δεύτερη φάση των έργων ίδρευσης της Ρόδου από το φράγμα Γαντουρά. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα τρία αυτά χρόνια που πέρασαν ολοκληρώθηκαν κιόλας πολύ σημαντικά έργα στα νησιά μας. Έργα που σχετίζονται με την διαχείριση υγρών αποβλήτων στην Τίνο, τη Θηρασιά, τη Δονούσα και την Κάρπαθο, εγκαταστάσεις απαλάτωσης στην Κύθνο και την Αντίπαρο, σήμερα γενιάσαμε στο Καστελόριζο, χώροι διαχείρισης απορριμμάτων στην Άξο, αλλά και στην Νότια Ρόδο, ενώ σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται αντίστοιχα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων στην Τίνο, την Πάπνο και την Κάρπαθο και χώροι διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη Τζιά και τη Σύφνο. Επιτρέψτε μου όμως εδώ μια ειδικότερη αναφορά στο θέμα των στερεών αποβλήτων. Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου υιοθετεί ένα βασικό σενάριο με συνολικό κόστος διαχείρισης της ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων 79 περίπου εκατομμύρια ευρώ για τις Κυκλάδες και 77 για τα Δωδεκάνησα. Στις χρηματοδοτήσεις αυτές περιλαμβάνονται κόστοι αποκατάστασης χώρων ανεξέλεκτης διάθεσης απορριμμάτων, υποδομές μεταβατικής διαχείρισης, πράσινα σημεία και υποδομές διαχείρισης βιοαποβλήτων. Στις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί έργα που αφορούν τη Μήλο, τη Τζιά και την Πάρα, ενώ έχουν υποβληθεί και αιτήσεις χρηματοδότησης για έργα σε άλλα 16 νησιά. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σήμερα η ανακύκλωση αφορά δυστυχώς μόνο το 5%. Η τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπητοί δήμαρχοι και αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, πρέπει να επιταχύνει. Υπάρχουν ακόμα 8 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην περιφέρειά σας που πρέπει να κλείσουν. Και μια καλή ιδέα θα έλεγα εγώ, και πρέπει να κλείσουν όχι μόνο γιατί μας πιέζει από την Ευρώπη και με πρόστιμα, αλλά γιατί εμείς θα έπρεπε να έχουμε ως προτεραιότητα να κλείσουν. Και μια καλή ιδέα λοιπόν θα έλεγα εγώ είναι ο όγκος της ανακύκλωσης να συνδεθεί με τα δημοτικά τέλη ώστε να υπάρχει ένα θετικό κίνητρο και τα τέλη να μειώνονται όσο επεκτείνεται η ανακύκλωση σε επίπεδο Δήμου. Ενώ η τουριστική βιομηχανία πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προσπάθεια για την μείωση των απορριμμάτων. Να έρθω τώρα στο θέμα της ενέργειας, στα ενεργειακά. Πριν από ένα περίπου μήνα ήμουνα με τον Δήμαρχο της Θερμούπολης, εγκαινιάζαμε και με τον Περιφερειάρχη του Νοτιού Αιγαίου στη Σύρα. Στην Θερμούπολη εγκαινιάζαμε την πρώτη από τις τρεις συνολικά προγραμματισμένες φάσεις ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου. Αναφέρομαι στην ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με την υπηρετική χώρα. Θέλω να θυμίσω ότι ο προϋπολογισμός του έργου αυτού ανέρχεται σε 245 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με προσδοκόμενο όμως οικονομικό όφελος μετά την ολοκλήρωση του έργου στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη 20ετία. Η διασύνδεση των Κυκλάδων με το υπηρετικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την νησιωτική ανάπτυξη, καθώς μας οδηγεί σταδιακά στην απεξάρτηση της παραγωγής ενέργειας από το πετρέλαιο. Μειώνεται έτσι σημαντικά το ενεργειακό κόστος και διαμορφώνεται ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και ταυτόχρονα ανοίγονται οι προοπτικές μεγαλύτερης αξιοποίησης
του δυναμικού από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω όμως και σε αυτό το θέμα να σταθώ λίγο, στη ΣΑΠΑ. Καθώς, αν θέλετε, αποτελούν ένα τομέα στον οποίο και σε αυτόν, θα έλεγα, η περιοχή σας πλεονεκτεί. Αλλά η ανάπτυξή τους πρέπει να σχεδιαστεί με κάποια όρια. Πρέπει να σχεδιαστεί με σεβασμό στο περιβάλλον και στις υπόλοιπες χρήσεις των νησιών. Δηλαδή τον τουρισμό, την γεωργία, την θαλάσσια δραστηριότητα. Το λέω αυτό διότι ο σχεδιασμός του παρελθόντος, στοχεύοντας αποκλειστικά στη μεγιστοποίηση του επιχειρηματικού κέρδους, προέβλεπε σε πολλές περιπτώσεις φαραωνικές εγκαταστάσεις, καταστροφικές για το συνολικό περιβάλλον. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, προχωράμε στην αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού των ανανεώσιμων πηγών, μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει και η οποία θα οριμάσει μόνο μέσα από εντατική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, τους παραγωγικούς φορείς, τις αρμόδιες περιφερειακές και δημοτικές αρχές και φυσικά με όλους τους ενδιαφερόμενους. Στην κατεύθυνση όμως της αξιοποίησης του ανανεώσιμου ενεργειακού δυναμικού θα λειτουργήσει πιστεύω εξαιρετικά ευεργετικά και ο νόμος που πρόσφατα ψηφίσαμε και αφορά τις λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες. Πρωτοβουλία την οποία διεθνείς οικολογικές οργανώσεις χαιρέτησαν ως ένα σημαντικό βήμα για τον εκδημοκρατισμό του ενεργειακού τομέα και την κοινωνικά δίκαιη οικονομική ανάπτυξη στον τόπο μας. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σε πολίτες και βεβαίως και σε μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να εμπλακούν στον ενεργειακό σχεδιασμό μέσα από τη συμμετοχή τους σε ενεργειακά εγχείρηματα. Ήδη στη Σύφνο έχουμε την πρώτη ενεργειακή κοινότητα που έχει συστήσει ο ενεργειακός συνεταιρισμός στη Σύφνο. Και αν θέλετε και εδώ έχει υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την νησιωτικότητα, για νησιά με πληθυσμό λιγότερο των 3.100 κατοίκων, η συμμετοχή των ΟΤΑ στο συνεταιριστικό κεφάλαιο μπορεί να είναι έως και 50% αντί για 40% που είναι στην υπόλοιπη χώρα. Ενώ για τα κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγχειρήματα απαιτείται ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός μελών να είναι 10 αντί για 15 που είναι στην προβλεπόμενη χώρα. Λαμβάνεστε βεβαίως ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πολλαπλά σημαντικότερη για τα μη συνδεδεμένα νησιά, όπου προωθείται ένα συγκεκριμένο σχεδιασμός για την αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος, αλλά και για την ενεργειακή τους αυτονομία. Ήδη τρία νησιά έχουν επιλεγεί για την πιλωτική ανάπτυξη ενός έξυπνου ηλεκτρικού συστήματος μέσα από ειδικά τεχνικά έργα, αλλά και με πολύ μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών. Τα πρώτα έξυπνα εντός εισαγωγικών νησιά που έχουν επιλεγεί είναι το Καστελόριζο, είναι η Σύμη και η Αστυπαλιά. Παράλληλα, η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία για την μετάβαση των νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθαρή ενέργεια. Θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την νησιωτική Ελλάδα και ένας τομέας καινοτομίας στον οποίο η χώρα μας έχει όλες τις προϋποθέσεις να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Για τον λόγο αυτό, στη λίστα των νησιών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, επιδιώκουμε, αγαπητέ Δήμαρχε, να είναι το νησί σας, η Ρόδος, καθώς και κάποια νησιά των Κυκλάδων. Έρχομαι τώρα στον πρωτογενή τομέα. Τα τοπικά προϊόντα, τα σταφύλια και το κρασί, το λάδι και το μέλι, τα τοπικά τυριά που παράγονται εδώ στον τόπο σας εδώ και εκατοντάδες χρόνια, θα λέγε κανείς ότι σήμερα για την ποιότητά τους είναι περιζήτητα, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και έξω από τα σύνορα της χώρας. Για τη στήριξη των δραστηριοτήτων αυτών, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν εκχωρηθεί για έργα πόροι ύψους 25,3 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, μαζί με τα 18,8 εκατομμύρια από το πρόγραμμα LEADER, το συνολικό ποσό θα φτάσει περίπου στα 44 εκατομμύρια ευρώ.
ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 14-20 έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 75 περίπου εκατομμυρίων, από τα οποία έχουν ήδη πληρωθεί περίπου 38 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί ειδικές παρεμβάσεις για την τόνωση της νησιωτικότητας Κέρο. Στο μέτρο των νέων αγροτών, το ποσό ατομικής ενίσχυσης αυξάνεται από 17 σε 22 χιλιάδες. Αλλά και στα κριτήρια βαθμολογίας, όπου πρημοδοτούνται επιπλέον τα χαρακτηριστικά της ορεινότητας και νησιωτικότητας του τόπου μόνιμης κατοικίας. Το μέτρο αυτό, ο προϋπολογισμός του οποίου αναμένεται να αυξηθεί στα 70 εκατομμύρια, είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Ενισχύει κυρίως μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπως αυτές συναντά κανείς στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Ενώ θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης των δικαιούχων, με δεδομένο ότι δεν απαιτείται η ιδιωτική του συμμετοχή. Παράλληλα, τα σχέδια βελτίωσης παρέχουν ειδικά μέτρα και κίνητρα για τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Για τις νησιωτικές περιοχές το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 75% και μπορεί να φτάσει και στο 85% στις περιπτώσεις των νέων γεωργών και σε συλλογικές επενδύσεις. Στα ίδια επίπεδα θα διαμορφωθούν και οι ενισχύσεις στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, φτάνοντας μάλιστα για τις περιπτώσεις δικαιούχων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών μέχρι και το 90%. Τέλος, σημαντικές παρεμβάσεις προγραμματίζονται και για την Αλία. Βρίσκεται ήδη σε επεξεργασία νόμος, ο οποίος θα αποτρέπει την παράνομη και λαθρέα Αλία και θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων. Εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών, για το οποίο υπογράφηκε πρόσφατα η σχετική Σύμβαση Ανάθεσης. Ένα πρόγραμμα που δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα, παρότι αποτελεί το βασικό εργαλείο κάθε χώρας για την αηφόρο διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων της, καθώς και βεβαίως για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της αλίας ως παραγωγικού κλάδου. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, θέλω να επισημάνω ότι πέρα από τη σύνδεση με τον τουρισμό, του πρωτογενούς τομέα και της παραγωγής προϊόντων, βασική στόχευση της αγροτικής παραγωγής πρέπει να είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εξαγωγικής δραστηριότητας. Έτσι, στο πλαίσιο του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τον Νότιο Αιγαίο, διατίθενται 3,2 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία εξαγωγικού συνεργατικού σχηματισμού που θα προωθεί τα κυκλαδικά προϊόντα αγροδιατροφής. Ενώ παράλληλα, η εξαγωγική δυνατότητα του πρωτογενούς τομέα στηρίζεται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Επιχειρούμε Έξω, έτσι λέγεται, επιχειρούμε έξω, εκτός δηλαδή, καθώς και από πρωτοβουλίες όπως το ειδικό σήμα για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Φίλες και φίλοι όμως, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της νέας εποχής, τις προκλήσεις που θέτει η γεωγραφική ιδιαιτερότητα, η νησιωτικότητα, αλλά και τις έκτακτες ανάγκες, τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τις αυξημένες προσφυγικές ροές. Το Υπουργείο Οικονομίας δημιούργησε το 2017 ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο και αναφέρομαι στα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα που αφορούν το Βόρειο αλλά και τον Νότιο Αιγαίο. Τα προγράμματα αυτά που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους αποσκοπούν στη στοχευμένη στήριξη των νησιών του Αιγαίου. Και πρέπει να πω ότι σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, καθώς κατατέθηκαν πολλές και ποιοτικές προτάσεις από όλα τα νησιά. Έτσι, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προχώρησε στην αύξηση του προϋπολογισμού αυτών των προγραμμάτων. Για τον Νότιο Αιγαίο, ο προϋπολογισμός του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος υπερδιπλασιάζεται από 25 σε 58 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτώντας συνολικά 57 έργα. Ενώ άλλα 47 έργα που είχαν υποβληθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου εντάσσονται σε άλλα προγράμματα, εξασφαλίζοντας άλλα 55 εκατομμύρια ευρώ.
Έτσι, ο αρχικός προϋπολογισμός για το Νότιο Αιγαίο αυξάνεται περισσότερο από 4 φορές. Χρηματοδοτούμε έτσι έργα υποδομών σε όλους τους τομείς, από την ίδρυυση και την αποχέτευση, τα λιμάνια και την οδοποιία, μέχρι τον πολιτισμό και τον τουρισμό, την υγεία και την εκπαίδευση, καθώς και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας έχουν ενταχθεί επίσης έργα προστασίας των οικοσυστημάτων, αναβάθμισης αρχαιολογικών χώρων, δημιουργίας μουσείων, λιμανιών. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον, Αστική Ανάπτυξη έχει ενταχθεί έργο του Δήμου Μήλου για την αξιοποίηση του τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής, ενώ στο πλαίσιο του ΠΕΠ έχουν ανακοινωθεί προσκλήσεις για δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης στη Ρόδο, στο Δήμο Ρόδου, προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων και δράσεις προστασίας των ακτών από τη διάβρωση και προστασίας και ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων. Παράλληλα, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποστηρίζονται πλέον και νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που κάτι σημαντικό γίνεται στον τομέα της χρηματοδότησης αυτοδιοίκησης από το λεγόμενο πρόγραμμα Φιλόδημος, με το οποίο οι Δήμοι μπορούν να πάρουν επενδυτικά δάνεια τα οποία θα εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Αλλά και για το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμου, στο οποίο μπορούν να εντάσσονται έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των Δήμων όλης της χώρας. Μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα Φιλόδημος στο Νότιο Αιγαίο έχουν δοθεί περίπου 12,5 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον 8 περίπου εκατομμύρια ευρώ για την διαχείριση των ληξιπρόθεσμων δανείων των Δήμων και το πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή Ισόρροπη Ανάπτυξη και περίπου 2,6 εκατομμύρια για ζημιές και θεομηνίες. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ίσως για πρώτη φορά μετά τα χρόνια της κρίσης υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία αξιόλογα και υπάρχει μια κινητικότητα και έργων και δραστηριοτήτων. Και μόνο από τα προγράμματα τα οποία αναφέρθηκα, στα οποία αναφέρθηκα και απαρίθμησα, πρέπει και πάλι να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές δυνατότητες που μαζί από κοινού οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια για την επιχειρηματικότητα. Διότι πιστεύω ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο η στήριξη της επιχειρηματικότητας στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του τόπου. Ή να ξέρετε κάτι που ξεφεύγει από τον ειδικό ορίζοντα του τουρισμού. Δεν αναφέρομαι στον τουρισμό. Στο νέο αναπτυξιακό νόμο έχουν υποβληθεί προτάσεις από 2 βιομηχανικές επιχειρήσεις στο Νότιο Αιγαίο συνολικού προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από τις 4 προσκλήσεις του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Ανατομία θα διατεθούν συνολικά 33 εκατομμύρια σε επιχειρήσεις περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ενώ στο πρόγραμμα Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ, που ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία και τη σύζευσή τους με την παραγωγή, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου βρίσκονται στο στάδιο της ένταξης 6 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου. Όμως, μιας και αναφέρομαι στην επιχειρηματικότητα, να πω και κάτι σημαντικό που συνέβη το προηγούμενο διάστημα και δίνει και πνοή στον τόπο τον συγκεκριμένο, αλλά θα έλεγα αποτελεί και ένα παράδειγμα, συνολικά αισιόδοξο παράδειγμα, υπόδειγμα και παράδειγμα για την ανάκαμψη και την επιστροφή στην ανάπτυξη. Και αναφέρομαι, αγαπητέ Δήμαρχε της Ερμούπολης, στην επαναλειτουργία των ναυπηγείων στην Ερμούπολη, στη Σύρα, το οποίο, αν θέλετε, είναι και μια ένδειξη για την οικονομία μας, την πραγματική οικονομία, όχι σε αριθμό, αρχή και υπέρνηση. Θέλω, φίλες και φίλοι, να κλείσω την παρέμβασή μου με μία αναφορά στα θέματα της υγείας. Ξέρετε,
θα ρωτήσουν κάποιοι και θα πούνε μα σε ένα αναπτυξιακό συνέδριο αναφέρεσαι στα ζητήματα της υγείας. Ναι. Ναι, διότι πιστεύουμε ότι και οι κοινωνικές υποδομές παίζουν κομβικό ρόλο στη δημιουργία ενός παραγωγικού μοντέλου, αναπτυξιακού μοντέλου δίκαιου. Διότι οι κοινωνικές αυτές υποδομές είναι που προστατεύουν τους πιο αδύναμους οικονομικά, τους πιο ευάλωτους. Και ξέρετε, για μας αποτελεί ένα θέμα εξαιρετικής προτεραιότητας. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, για αυτήν εδώ την περιφέρεια, όπου λόγω του μεγάλου αριθμού των νησιών χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών στο σύστημα υγείας. Η αύξηση του προσωπικού ιατρικού, νοσηλευτικού, τεχνολογικού και βοηθητικού είναι, όπως άλλωστε σε όλη τη χώρα, ένας διαρκής στόχος της πολιτικής μας στον τομέα της υγείας. Έτσι, ειδικά στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, είχαμε τα εξής. Το νοσοκομείο της Ρόδου κατά την περίοδο 15-18 και παρά τις μεγάλες δυσκολίες δημοσιονομικές, διορίστηκαν 95 γιατροί και το 2017 και 2018 προκηρύχθηκαν 16 θέσεις επιμελητών. Στα νοσοκομεία της ΚΟ, της ΣΥΡΟΥ, της ΝΑΞΟΥ, της ΚΑΛΥΜΝΟΥ και της ΛΕΡΟΥ διορίστηκαν 25 γιατροί και καλύφθηκαν αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού. Ενώ στα υπόλοιπα νησιά έγιναν 23 διορισμοί επικουρικών γιατρών, προκηρύχθηκαν 31 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ και τοποθετήθηκαν ή πήραν παράταση συμβάσεων άλλοι 29 εργαζόμενοι. Παράλληλα, αποφασιστική σημασία για την υγεία στην περιφέρεια είναι και η στήριξη του ΕΚΑΒ. Η δραστηριοποίηση του ΕΚΑΒ περιλαμβάνει τη λειτουργία τομέων στα μεγαλύτερα νησιά και την κάλυψη όλων των κυκλάδων με αεροδιακομιδές και πλωτές διακομιδές. Στη ΣΥΡΟ λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2016 βάση αεροδιακομιδών όλο το χρόνο 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, μειώνοντας έτσι σημαντικά την ταχύτητα της μεταφοράς αλλά και το κόστος, ώστε η υπηρεσία αυτή να γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματική. Με την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού, στο δυναμικό του ΕΚΑΒ θα προσθεθούν 9 ασθενοφόρα μικρού όγκου, μία κινητή μονάδα και 2 ασθενοφόρα για τις πρόσθετες περιοχές. Ενώ προγραμματίζεται και διαγωνισμός για 3 πλωτά μέσα. Για την στήριξη και βελτίωση των υποδομών, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για τον Νότιο Αιγαίο έχουν δεχτεί προτάσεις πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για αναβάθμιση του εξοπλισμού των νοσοκομείων της περιφέρειας. Ενώ η περιφερειακή αυτοδιοίκηση έχει δεχθεί προτάσεις για ένταξη στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα έργων συνολικής αξίας 14,3 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το έργο που αφορά την μελέτη, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε το γεγονός ότι δώσαμε μια ιδιαίτερη μάχη προκειμένου ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο στην καρδιά του Αιγαίου, στη Σαντορίνη, να μην ρημάζει επειδή κάποιο άλλο ιδιωτικό δίπλα λειτουργούσε, αλλά να ανοίξει. Να ανοίξει με εξοπλισμό, με προσωπικό, με γιατρούς, με νοσηλευτές. Γιατί, φίλες και φίλοι, η απαξίωση της δημόσιας υγείας. Η απαξίωση της δημόσιας υγείας δεν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο, ούτε ήρθε μέσα από την μεγάλη αυτή περιπέτεια που έζησε η χώρα μας της δημοσιονομικής συρρήκνωσης στα χρόνια του Μνημονίου. Αλλά ήταν μια στοχευμένη επιλογή που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν έρθουν τα μνημόνια στη χώρα. Από το μεγάλο πάρτι της διαφοράς και της διαπλοκής μέχρι τη στοχευμένη υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας προς όφελον κάποιων ιδιωτικών συσταγμών. Αποτελεί λοιπόν για μας προτεραιότητα και ιδιαίτερα για περιοχές όπως η δική σας η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αποτελεί όμως ταυτόχρονα και προτεραιότητα
να τελειώσει επιτέλους και έχει τελειώσει αυτό το πάρτι με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων και αυτοί οι πόροι να διατεθούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου προκειμένου να μπορέσουμε όχι μόνο να οικοδομήσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, αλλά αυτό το μοντέλο να μην βασίζεται σε πύληνα πόδια. Να είναι δίκαιο και να αφορά όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Και αυτό το λόγο σας διαβεβαιώνω και από εδώ, από τη Ρόδο, ότι αν χρειαστεί θα συγκρουστούμε για ακόμα μια φορά με συμφέροντα μεγάλα και μικρά. Οι δυνατότητες της χώρας δεν είναι απεριόριστες. Τα δημοσιονομικά δεδομένα είναι γνωστά. Παρ' όλα αυτά και με αυτά τα δημοσιονομικά δεδομένα μπορούμε να κάνουμε το περισσότερο δυνατό και θα κάνουμε το περισσότερο δυνατό για να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ανάγκη, να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους, να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Φίλες και φίλοι, με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας πω ότι αυτά τα συνέδρια αποτέλεσαν μια νέα αρχή γόνιμου διαλόγου και συζήτησης. Όμως εμείς από εδώ και στο εξής θα κριθούμε όχι για το αν σας εξήγηλα πολλά ή λίγα σήμερα, αλλά για το αν αυτά που σήμερα σας εξήγηλα και αποτελούν αντικείμενο συλλογικής επεξεργασίας μαζί με τους φορείς, θα υλοποιηθούν και σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Και εδώ θα είμαστε για να κριθούμε. Σας λέω λοιπόν ότι σκοπεύω μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 που είναι οι εθνικές εκλογές να ξανάρθω στην Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, να ξανάρθω και να κάτσουμε μαζί με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, να δούμε σε ποιο βαθμό υλοποιήθηκαν αυτές οι εισαγγελίες. Πιστεύω ότι η συμμετοχή όλων και των φορέων και των πολιτών σε αυτή την κοινή προσπάθεια είναι ο δείκτης που θα κρίνει την αποτελεσματικότητά μας. Καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί μόνη της, κανένας δήμαρχος και κανένας περιφερειάρχης, αν δεν υπάρχει η συνένεση και η συμμετοχή, η κοινή προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας, των ενεργών δημιουργικών δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας. Αυτές τις ενεργές και δημιουργικές δυνάμεις πρέπει να αφυπνίσουμε, να ενεργοποιήσουμε, να τους βάλουμε μπροστά, η δημιουργική Ελλάδα να μπει μπροστά, γιατί μπορούμε να αισιοδοξούμε σε ένα καλύτερο μέλλον αν οι ενεργές δυνάμεις της κοινωνίας μας μπουν μπροστά για να κάνουν πράξη ένα όραμα αναπτυξιακού σχεδιασμού που θα μας οδηγήσει στην Ελλάδα της νέας εποχής. Σας ευχαριστώ θερμά για την υπομονή σας, την αντοχή σας και την αγάπη σας. Σας εύχομαι να καλύτερα.